Να βγαίνει ο κύριος Βορύδης 48, 72, 96 ώρες πριν την επέτειο της 17ης Νοέμβρη, που είναι μια επέτειος δημοκρατίας και ελευθερίας και διεκδίκησης, και να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, το πολιτικό σύστημα, αν κάπου έχουμε διαφωνίες και τα λοιπά, τι θα κάνουμε, θα ερχόμαστε να τα λύνουμε για αυτά τα ζητήματα Μάρκο, με το ξύλο. Ναι. Μιλάτε τώρα 5 λεπτά, αλλά για τον κύριο Μάρκο δεν μας έχετε πει κάτι. Τι να σας πω για τον κύριο Μάρκο, εγώ δεν έρχομαι εδώ πέρα για να σχολιάσω δηλώσεις συναδελφών. Ρωτήστε με τη γνώμη μου. Δεν είναι στο κόμμα μου, κύριε Βορύδη. Εγώ εκπροσωπώ το κόμμα μου. Κύριε Ζαχαριάδη, ρωτήστε με τι θέλω να σας πω. Εν πάση περιπτώσει. Μου με καλέστε να σας ρωτήσω και σας ρωτώ. Είναι ίσονος σημασίας τα ευρήματα που βρήκε η αστυνομία στην ΑΣΟΕΠ? Αυτά θα τα κρίνουν οι αρμόδιοι. Δεν θα τα κρίνουν ούτε οι βουλευτές, ούτε οι τηλεπαρουσιαστές. Υπάρχουν μηχανισμοί στις αρχές που κρίνουν τα ευρήματα και λένε αυτά τα ευρήματα. Ήταν παρανομή πράξη αυτή. Πάλι αυτό θα απαντηθεί από τις αρχές. Εγώ θα σας απαντήσω. Εσείς τι είσαστε? Μπορεί να είσαστε κι εσείς. Και εσείς αρχή είσαστε, τι είσαστε? Εμείς είμαστε αρχή. Εσείς νομοθετείτε. Πολιτικοί, δεν είμαστε αρχή επί παντός. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν έχετε πολιτική, άποψη εσείς. Δεν σημαίνει όμως σχολιάστε. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδί. Δεν σημαίνει σχολιάστε. Μισό λεπτό. Τι γίνεται τώρα, έχω κακό ένα θόρυβο, τι γίνεται? Όλοι οι υπόλοιποι μιλήσανε με ισχύ, εγώ κάτι έχω κάνει. Καλώς ήρθατε στο 2014, ξεκινήσατε. Στο 1960 είμαστε, κύριε Αποστολή. Στο 60. Όχι, δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Αλλά έχετε το Βορύδη εδώ πέρα που μου το θυμίζει. Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία. Έχετε δίκιο. Βλέπετε αστυνομικό κράτος εσείς παντού. Υπάρχει αστυνομικό κράτος. Εγώ είδα μια εικόνα, κύριε οικονόμου, που δεν την είχα δει όσο ήμουν φοιτητής. Ποια είναι αυτή? 10 δημιουργίες. Τον μάτσο στο προάβλιο της ΑΣΟΕ. Δεν το είχα ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί. Στο προάβλιο. Στο προάβλιο της ΑΣΟΕ αναφέρεται στα γεγονότα του 1995. Ήμουνα 10 χρονών. Πού σπουδάσατε? Στο βιολογικό της Αθήνας. Στο Πανεπιστήμιο λοιπόν Αθηνών είχατε δει εσείς ποτέ οπλοστάσιο σε κάποιο υπόγειο? Όχι. Καλώς υπάρχει στην ΑΣΟΕ. Κοιτάξτε, σας λέω και το έχω πει δημόσια πολλές φορές, τα πανεπιστήμια είναι για να γίνεται μάθημα, έρευνα και ανοιχτός διάλογος. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ωραία. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μας ταυτίσει με συμπεριφορές οι οποίες δεν υπηρετούν αυτό το τρίπτυχο. Να ρωτήσει κάτι ο Μπάμπης. Ναι, αλλά βουλευτή σας και καλά έκαναν. Δεν το είπε κάποιος άλλος. Όσο αυτή η χώρα και ο δημόσιος διάλογος παίζει μπουνιές με το αυτονόητο, δεν έχουμε τύχη. Το αυτονόητο είναι ο κύριος Βορύδης. Μου επιτρέπετε? Ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ. Είχαμε μια νόμιμη απόφαση της Εγκλήτου. Σύμφωνοι? Ήταν νόμιμη η απόφαση? Βέβαια. Μάλιστα. Είχαμε μια παράνομη παραβίαση αυτής της απόφασης από αυτούς που έσπασαν με αλυσοπλήρωνο το λουκέτο. Ναι. Ναι, με ρωτάτε? Ναι. Α. Είναι παράνομη αυτή η πράξη? Κοιτάξτε, πήρανε οι φοιτητές μια... Όχι, ρωτάω, είναι απλό. Θα σας απαντήσω. Με βάση το νόμο παραβιάστηκε... Μάση. Όχι με βάση το νόμο, με βάση την απόφαση παραβιάστηκε αυτή η απόφαση. Τώρα, εσείς τι θεωρείτε όμως? Υπάρχει αρχή της αναλογικότητας. Έχουμε ένα κουνούπι. Θέλετε να το σκοτώσουμε με μια αμυγοσκοτόστρα ή με ένα κανόνι? Και εδώ επάνω θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Ο κύριος Βορύδης λέει θέλουμε ένα κανόνι να σκοτώσουμε ένα κουνούπι. Εδώ επάνω θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Είναι δικαίωμα των φοιτητών. Δεν μ' αρέσει να περιπτωσιολογώ, αλλά μαζί με αυτή τη δήλωση υπήρξε χθες μια δήλωση του φίλου μου, του Νίκου του Φίλη, ο οποίος λέει: είναι άλλο πράγμα, λέει, ο επαγγελματίας τρομοκράτης και άλλο πράγμα οι νέοι που ρίχνουν μολότο. Και ρωτάω εγώ, στη Μαρφίν, ποιοι έκαψαν? Όχι, παιδιά, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα μπω 10 χρόνια με αυτές τις φυλακίες, αρκετά. Αρκετά με αυτό το πράγμα. 10 χρόνια με αυτές τις βλακίες. Θα το πάρετε βλακίες. Πίσω. Βλακίες. Βλακίες. Με ζωές ανθρώπων. Προσπαθείτε να μας φορτώσετε νεκρούς, προσπαθείτε να μας φορτώσετε θύματα. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια παράταξη δημοκρατίας, ειρήνης και ομαλότητας. Αυτά είναι ανοησίες. Δεν ήταν προσωπικό το βλακίες. Δεν ήταν προσωπικό. Δεν ήταν προσωπικό. Πείτε μου όμως. Αλλά έχουμε υποφέρει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες, ότι δεν θέλουμε τις Μολότοφ. Λοιπόν, είμαστε η αριστερά. Τελείωσε.
όχι έτσι. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Όχι, δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν θα βάζετε φωτιά στα ντόπια παραμονή των πολιτευτικών. Είναι αθλειότητα. Είναι δήλωση αυτή. Είναι αθλειότητα. Είναι αθλειότητα. Αθλειότητα είναι να μην απαντάτε. Να μου λέτε γιατί μαρφή είναι εμένα. Εμένα και στον κάθε εμένα. Στον κάθε άνθρωπο ο οποίο τιμά την ανθρώπινη ζωή. Αγαπάει τον άνθρωπο. Είστε ακριβώς εσείς. Αναγνωρίζει απολύτως την αξία για να παίξετε με την τηλεόραση. Για να βγάλετε μία είδηση. Είναι ντροπή, είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Είναι ντροπή, σκηνοθετείτε καταστάσεις. Είναι σκηνοθεσία αυτό το πράγμα. Ωραία. Δεν τρέπεστε με τη μαρφή. Να τρέπεστε. Πρέπει να τρέπεστε. Ενοχή βλέπω. Τα φορτώνετε αυτά σε εμάς. Καμία ενοχή. Καμία είναι έξαλλο. Είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Με τους ανθρώπους. 10 χρόνια μετά. 10 χρόνια μετά. Ήμουνα 25. Ένα λεπτό. Ήμουνα 25. Εγώ μιλάω συνέχεια. Έχω διακοπή συνεχώς. Μη φωνάζετε, κύριε Ζαχαριάδη. Θα φωνάζω, κύριε Αναστασοπούλη. Τελείωσε αυτό. Του κυρίου Ραγκούση για τον Γρηγορόπουλο. Ακούστε με. Ούτε απλά τα πράγματα, κύριε Ζαχαριάδη. Αν τα καταδικάσετε όλα, εάν τα καταδικάσετε όλα, αν τα καταδικάσετε όλα, είναι απλά τα πράγματα. Θα έχει λήξει. Δεν τα καταδικάζετε όμως. Και βγάζετε μάρκου από μέσα σας. Δεν τα καταδικάζετε. Αν καταδικάζετε τη Μολότοφ, τα επεισόδια, τους κρανοφόρους, τους μπαχαλάκηδες, δεν τα καταδικάζετε. Ο οποίος κυκλοφορούσε με τα τσεκούρια στο κέντρο της πόλης. Πάλι τα ίδια. Αυτός είναι ο Βορύδης. Το ξεπλένετε και τον κάνετε δημοκράτη. Ποιος το κάνει. Το ψήφισε ο λαός το Βορύδη. Ακούστε τώρα. Και εμένα με ψήφισε ο λαός. Άρα δεν μπορείτε να μου φορτώνετε τη μάρφη. Φόρτος τη μάρφη είναι κανείς. Δεν μιλάτε τη φωνή. Με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί. Δεν θα φωνάζετε εδώ. Δεν θα φωνάζετε εδώ. Δεν θα ένα λεπτό, δεν μας ακούει κανείς έτσι, παιδιά. Ένα λεπτό να βάλουμε μια τάξη. Επειδή είπατε ότι είσαστε αριστερά. Εγώ μιλούσα και με διακόψατε. Μπάμπη, έλα, ολοκλήρωσε. Έλα, Μπάμπη. Λέω λοιπόν. Να ακούγόμαστε, παιδιά, μας ακούει ο κόσμος. Με αυτή τη ιστορία και με τους συμψηφισμούς. Μπορείτε να.